μας είναι το εθνικό συμφέρον, το πατριωτικό συμφέρον και το συμφέρον γενικότερα της χώρας. Ζητήθηκε και από τις διεθνείς εξελίξεις η λύση. Παρακαλώ. Προφανώς ζητήθηκε και από τις διεθνείς εξελίξεις η λύση και από άλλους παράγοντες. Ήταν, θέλω να πω, αμιγώς πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης το να ανοίξει το ζήτημα αυτό τώρα. Ανοίγει από τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να ξεκινάμε κάτι που πρέπει να τα αποδείξουμε, να το ξεκινάμε ότι είναι προφανές. Είναι μια. Δεν το λέω για εσάς, είναι ένα στυλ του στυλ. Θέλω να αποδείξω ότι αυτός ο άσπρος τείχος, θέλω να αποδείξω εγώ ότι είναι κόκκινος και λέω αυτός ο κόκκινος τείχος, δεν υπήρξε καμιά παρέμβαση από το εξωτερικό. Έχετε υπόψη σας κάτι εσείς συγκεκριμένο? Υπάρχει το ενδιαφέρον, το οποίο είναι δεδομένο. Υπάρχουν, για παράδειγμα, δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ. Δεν περιμένουμε να μας το πει κανείς του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους αντίστοιχους αυτούς θεσμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Ήταν και αλλαγή της συγκυρίας. Άλλαξε και η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό. Βεβαίως. Ακριβώς. Είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία και ως εκ τούτου. Έχουμε υποχρέωση, υποχρέωση πατριωτική, υποχρέωση ως Έλληνες, ως χώρα και ανεξάρτητα από άλλες διαφορές σε άλλες συστήματες να προχωρήσουμε με αυτό, εάν είναι καταστεί δυνατόν. Γιατί μπορεί να μην μπορέσει να προχωρήσει τελικά. Σωστό είναι αυτό, για να μην δημιουργούν και προσδοκίες λύσεις, γιατί είναι σύνθετο, πολύ παραγωγικό και δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, έχει να κάνει και με την Μπουγουδουμού και το εσωτερικό που πώς θα διαμορφωθεί. Κυρίως. Κύριε Μπαλάφα, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Είναι τα συλλαλητήρια. Και η θέση της Εκκλησίας είναι καλή αλακάρτ. Δηλαδή, είναι καλή τώρα που βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος και είπε ότι είμαι κατά των συλλαλητηρίων και να έχουμε μια ομοψυχία. Ενώ όταν είπε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την ονομασία να υπάρχει ο όρος Μακεδονία, άρχισαν και βγαίνανε διάφορα στελέχη σας και το non-paper από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι συμπαρασύρονται από τη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, μήπως πρέπει να αποφορτήσουμε λίγο τη συζήτηση. Εσείς ξέρετε και εγώ ξέρω και καλό είναι να το εκπέμπουμε είναι ότι τα ζητήματα. Της πολιτικής τα καθορίζει η επίσημη θέση της κυβέρνησης και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής όπως είναι αυτό τα καθορίζει στο ζήτημα αυτό και στη φάση αυτή ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Επαναλαμβάνω με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Γιατί δεν ήταν η πρώτη τοποθέτηση αμέσως μετά την απόφαση της Διεθνούς Συνόδου, της Διαρκούς Συνόδου της Εκκλησίας. Υπήρξε επιστολή προς τον προκαθήμενο της Εκκλησίας του Πρωθυπουργού, πάλι μετρημένη κατά τη γνώμη μου, πάλι υπεύθυνη, με κατανόηση όπως είπε σε πλευρές που διατυπώνονται κλπ. Αλλά και τα non-paper βγαίνουν από τα υπουργεία. Να σας το πω κάπως λαϊκά και κατανοητά. Νομίζω και στο θέμα αυτό ο Τσίπρας, κατ' επέκταση κυβέρνηση, δείχνει τη σοβαρότητα. Τη σοβαρότητα και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος που δείχνουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα οικονομικά. Που μερικοί μας κατηγορούν ότι είμαστε πολύ αριστεροί, κάποιοι άλλοι ότι είμαστε πολύ δεξιοί, αλλά δεν είμαστε ούτε πολύ αριστεροί ούτε πολύ δεξιοί. Είμαστε κανονικοί. Επειδή λοιπόν τα non-paper βγαίνουν από τα Υπουργεία όμως, ότι δεν εκφράζεται ως επίσημη δήλωση. Δεν ξέρω καμία επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα ότι κάποιες τοποθετήσεις κτλ. Δεν με αφορά στο ζήτημα αυτό και στην κουβέντα που κάνουμε μπροστά στον ελληνικό λαό για τα ζητήματα αυτά. Σεβαστό αυτό. Τώρα να πάμε και στην αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Μπαλάφα, γιατί πρώτα στον Αρχιεπίσκοπο και όχι ενημέρωση και στα κόμματα που ζητάτε τη συνένεση. Λέτε ότι θέλουμε μια συνένεση, μια ομοψυχία, να μην δημιουργήσουμε κλίμα και επιστρέψουμε στο 1992. Γιατί δεν έγινε μια ενημέρωση σε οποιοδήποτε βάθμο, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν από τον Πρωθυπουργό, μπορεί να ήταν από τον Υπουργό Εξωτερικών, μπορεί σε επίπεδο Βουλής, οπουδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ενημερώσετε. Γιατί προτιμήσατε να πάτε στην Εκκλησία και να μην πάτε και στα κόμματα? Κοιτάξτε. Μήπως είναι μικροκομματική αντιμετώπιση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η υπόθεση της διαπραγμάτευσης για το ζήτημα αυτό τώρα ξεκινάει. Mm-hmm. Δεν είμαστε στο τέλος. Είμαστε στην αρχή. Και μάλιστα να πω για άλλη μια φορά, θα εξαρτηθεί από την ειλικρίνεια των γειτόνων μας, της Φύρομ, θα εξαρτηθεί από την ειλικρίνειά τους στα όσα λένε, εάν θα υπάρξει λύση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να μην θεωρούμε ότι το θέμα έχει λήξει, κάποια τεχνικά ζητήματα μένουν. Από εκεί πέρα, η διαπραγμάτευση τώρα αρχίζει. Όλα αυτά θα γίνουν, αλλά καταλαβαίνετε. Γιατί πρώτα όμως στην Εκκλησία. Αυτό λέει η αξιωματική αντιπολίτευση χθες. Επικρίνει τον Πρωθυπουργό γιατί προτίμησε να πάει στον Αρχιεπίσκοπο ενώ δεν ενημέρωσε νωρίτερα ή δεν είχε μια επαφή. Τα ζητήματα τα οποία θίχτηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο είναι τέτοια ζητήματα που αφορούν πτυχές οι οποίες δεν είχαν θυγεί. Γιατί με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, θα συζητηθούν στην ώρα που θα υπάρξει και κάτι πιο συγκεκριμένο. Να γίνει συνάντηση του Δημητρόφου με τον. Να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τον Κοντζιά και στην ώρα τους όλα θα γίνονται. Τίποτα δεν πρόκειται. Δεν είναι, όχι, τώρα αρχίζουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Απλώς μόνο η θέση
η εθνική περί σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, με προσδιορισμούς έναντι όλων κτλ. Χωρίς αλυτρωτικές διαστάσεις κλπ. Αυτά είναι δεδομένα και κινούμαστε. Κινούμαστε λίγο πολύ σε γραμμή που έχει διαμορφώσει η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, αλλά εδώ πρέπει να, καλό να είναι να υπάρχει μια συνέχεια στο Βουκουρέστι. Τον κύριο Καμένο θα τον πείσετε κλπ. Τον κύριο Καμένο θα τον πείσετε για όλα αυτά. Που είναι κυβερνητικός σας εταίρος. Ναι, να σας πω κάτι. Εμείς ξεκινήσαμε το 2015 μια συνεργασία με το κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες του κ. Καμένου, γνωρίζοντας ότι δεν ταυτιζόμαστε ως κόμματα, είμαστε κόμματα διαφορετικά, κόμματα με αρκετά διαφορετικές, αν θέλετε, προελεύσεις, αφετηρίες, διαφορές σε διάφορα ζητήματα. Ξεκινήσαμε όμως και πήγε αυτή η συνεργασία και πάει πολύ καλά σε δύο μείζωνα ζητήματα της περίοδου. Δηλαδή το ζήτημα της οικονομικής κρίσης και το ζήτημα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Σε αυτά τα μείζωνα πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε η κυβερνητική συνένεση και προχώρησε αυτή η κυβερνητική συνένεση όλα αυτά τα χρόνια με ιδιαίτερα καλό τρόπο και θα έλεγα ακόμα και σε ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην ατζέντα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θυμάστε ζητήματα δικαιωμάτων, κατηγοριών. Σεβαστά όλα αυτά, κύριε Μπαλάφα. Τώρα όμως θα έρθετε να λύσετε ένα εθνικό θέμα. Δεν χρειάζεται δεδηλωμένη. Θα ήταν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα εφαρμόσετε, θα κάνετε μια συμφωνία. Με ποια δεδηλωμένη θα πάτε. Άρα εγώ λέω ότι θα μπορεί, δεν ξέρω, κάποιοι των ανεξάρτητων Ελλήνων ή ανεξάρτητοι Έλληνες στο ζήτημα αυτό με τον τρόπο το οποίο προσεκτικά το αντιμετωπίζουν, γιατί έχουν μια πάγια θέση στο ζήτημα αυτό. Μιλάνε για εμπιστοσύνη στον Κοζιά κλπ. Διαφωνώ, εμπιστοσύνη, αλλά διαφωνώ. Έτσι. Ένα λεπτό και θα αντιμετωπίσουν. Μπορεί να μην υπάρξει συνένεση στο ζήτημα αυτό. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Και σε άλλα ζητήματα, όχι τόσο σημαντικά, αλλά σημαντικά, δεν υπήρξε απόλυτη συνένεση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν δημιουργήθηκε κανένα ζήτημα. Άρα προχωράτε μόνοι σας, κύριε Μπαλάφα. Όχι, καταρχήν δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Δηλαδή, εσείς ξέρετε τι θα κάνει το ΚΚΕ. Ξέρετε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το ποτάμι, ως κυβέρνηση. Το κίνημα αλλαγής. Εγώ ακούω για βουλευτές. Σήμερα βλέπω άλλο ένα βουλευτή από κόμμα αντιπολιτευόμενο, ο οποίος δηλώνει, ο άνθρωπος, δεν το ήξερα, δηλώνει ότι θα στηρίξει μια τέτοια θέση. Μην βιάζεστε. Άρα, τη εγώ χασούρα, θεωρώ τη ότι είναι πάρα πολύ πιθανό και θα ήταν το θα πατριωτικά την δεδομένο την και αναγκαίο. Μάλιστα. Όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να ψηφίσουν μια θέση η οποία αποτελεί θέση. Όλα δηλαδή τα να αποτελεί κόμματα θέση έξω της, από την κυβέρνηση. Δεν αποτελεί θέση της Νέας Δημοκρατίας ή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του Κινήματος Αλλαγής μια σύνθετη ονομασία με χωρίς αλυτρωτισμούς και. Ναι, όμως πρώτα θα πρέπει να φέρει η κυβέρνηση με μία γραμμή την. Τη λύση, αν φτάσουμε στη λύση. Όταν πώς πάω να λύσω ένα ζήτημα, ναι, βλέπω πώς μπορεί να το λύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Αν κάποιος πιστεύει ότι εξαιτίας κάποιων αντιδράσεων ή αντιρρήσεων ενός τμήματος μικρού από τα πράγματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν έπρεπε να προχωρήσουμε, ας το πει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να κλείσουμε λοιπόν, ούτε κύριε Μπαλάφα, το μακεδονικό. Να υποστεί κάποιο πρόβλημα ή ρήγμα η συνολική κυβερνητική προσπάθεια. Ωραία, είστε σαφείς. Θα μας επιτρέψετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για ένα ό,τι λεπτό θέλετε, και επιστρέφουμε να μπούμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας.